Καλημέρα σας. Αξιότιμη κυρία Υπουργέ Παιδείας, κυρία Κεραμέως, εκλεκτοί ομιλητές, αγαπητοί σύνεδροι. Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής και των εκπαιδευτηρίων Δούκα, που φέτος γιορτάζουμε τα 105 χρόνια μας, σας καλωσορίζω στο συνέδριό μας Real World, Real Education. Ο κόσμος μας, ο πραγματικός κόσμος και όχι ο εικονικός, διαμορφώνει συνθήκες και αλλάζει δεδομένα. Το εργασιακό περιβάλλον, οι οικονομικές συγκυρίες, το περιβαλλοντικό και ενεργειακό αποτύπωμα, η υγειονομική αβεβαιότητα, οι κοινωνικές σχέσεις είναι πραγματικά στοιχεία του κόσμου μας. Φαίνονται απειλητικά, δυσίωνα και ίσως ανατρεπτικά. Σίγουρα, εν μέρη έτσι μπορεί να είναι. Ωστόσο, όλοι εμείς που ασχολούμαστε με την εκπαίδευση, συνηθίζουμε να βρίσκουμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων και να μετατρέπουμε τη δυσκολία σε ευκαιρία. Είναι που ερχόμαστε σε επαφή καθημερινά με τους μαθητές μας, είναι που μας χαρακτηρίζει η αισιοδοξία και η θετική ενέργεια λόγω της ενασχόλησής μας με τα παιδιά. Να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι ακριβώς σίγουρη. Εκείνο όμως που ξέρω είναι πως όλοι μας, εκπαιδευτικοί, γονείς, αρμόδιοι φορείς, decision makers της εκπαίδευσης, έχουμε μια πολύ μεγάλη ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας. Έχουμε την ευθύνη να τους παρέχουμε πραγματική εκπαίδευση για έναν πραγματικό κόσμο. Συχνά ακούμε τα παιδιά να μας ρωτάνε πόση αξία έχουν όσα μαθαίνω στο σχολείο, τι θα κάνω στη ζωή μου, ασχολούμαι τελικά με πράγματα που με ενδιαφέρουν, πώς αυτό που μαθαίνω συνδέεται πρακτικά με την μετέπειτα πορεία μου στη ζωή. Θα έλεγα και νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς μαζί μου ότι οι προβληματισμοί τους είναι πάρα πολύ σωστοί, καθώς το μέλλον εμφανίζεται αβέβαιο και γεμάτο προκλήσεις. Συνειδητοποιούμε λοιπόν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης, αφού θα πρέπει να δώσει απαντήσεις στα εύλογα ερωτήματα που μας θέτουν οι μαθητές μας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η εκπαίδευση σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτός από ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις, κινείται με ρυθμούς αργούς, θα έλεγα, και μάλιστα αντιστρόφως ανάλογους προς την ταχύτητα με την οποία αλλάζει ο κόσμος και τα δεδομένα. Αυτό που λοιπόν που αναρωτιέμαι είναι πώς θα μπορέσει το σχολείο να προχωρήσει παράλληλα, αν όχι να βγει μπροστά, με όλες αυτές τις αλλαγές που συντελούνται. Πώς θα καταφέρει να εξυγχρονιστεί ώστε να προλαβαίνει τις εξελίξεις και να προετοιμάζει τα παιδιά για όσα μελλοντικά θα αποτελούν τον αληθινό τους κόσμο. Όπως έχουν δείξει οι διεθνές έρευνες, η απάντηση βρίσκεται στις δεξιότητες, κοινωνικές και συναισθηματικές. Στη συναισθηματική νοημοσύνη, την ενσυναίσθηση, αλλά και την περιέργεια, την ανακαλυπτική ικανότητα και την κριτική σκέψη. Βρίσκεται στις αξίες και τις τάσεις ζωής που υιοθετεί ο καθένας μας για να προχωρήσει τη ζωή του. Τα παιδιά χρειάζονται πραγματικά τη βοήθειά μας για να ανακαλύψουν τι είναι αυτό που τους αρέσει. Ποια είναι η κλίση και το ταλέντο τους από τις πολύ μικρές κιόλας ηλικίες, αλλά και αργότερα. Πώς να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Πώς να διαχειρίζονται την αποτυχία. Πώς να μαθαίνουν και να βρίσκουν τις κατάλληλες πληροφορίες. Πώς να θέτουν στόχους και με πιο σταδιακό και προσεκτικό σχεδιασμένο βηματισμό να τους πετυχαίνουν. Και αυτό γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι στο μέλλον θα ασχολούνται πολλές ώρες κάθε μέρα με το επάγγελμά τους. Τι θα συμβεί όμως αν δεν αγαπούν αυτό που κάνουν? Άρα μήπως για να τα προετοιμάσουμε καλύτερα πρέπει να επανεσχεδιάσουμε το ρόλο του εκπαιδευτικού, τους στόχους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δηλαδή με λίγα λόγια την ίδια την αποστολή του σχολείου? Μήπως πρέπει να βοηθάμε κάθε παιδί να ανακαλύψει τι χρειάζεται για να πραγματοποιήσει τα σχέδια και τα όνειρά του? Μήπως τελικά η αναζήτηση της ευτυχίας για μια ισορροπημένη ζωή είναι και το ζητούμενο? Το σημερινό συνέδριο θα στείλει αυτό το μήνυμα. Θα αναδείξει ότι οι λύσεις υπάρχουν όταν υπάρχει θέληση, η φαντασία, ο ενθουσιασμός. Ότι το σχολείο μπορεί να γίνει πιο δημιουργικό, πιο ευχάριστο, πιο χρήσιμο και πιο αποτελεσματικό. Και αναρωτιέμαι, ίσως και πιο ειρηνικό, γιατί μετά τα λυπηρά γεγονότα που παρακολουθούμε όλοι μας τις τελευταίες ημέρες, μια σωστή ερώτηση είναι αν το σχολείο οφείλει να προετοιμάζει καλύτερα και τους αυριανούς πολίτες.
να τους ευαισθητοποιεί ώστε να αποκτήσουν μια στάση ζωής που να αποδέχεται την αυτοδιάθεση των λαών, το σεβασμό των συνόρων τους, το δικαίωμά τους στην ελευθερία και στη δημοκρατία. Αγαπητοί σύνεδροι, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ομιλητές που ανταποκρίθηκαν με τόση προθυμία στην πρόσκλησή μας. Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς να τους έχουμε σήμερα κοντά μας. Also to our distinguished speakers from abroad, I have to say that it is a real privilege and a great honor for us to welcome you all. And thank you for your presence here today. Ευχαριστώ τέλος και όλους εσάς, αγαπητοί σύνεδροι, για τη συμμετοχή σας και κηρύσω την έναρξη του συνεδρίου Real World, Real Education. Σας ευχαριστώ.